Γεννήθηκαμε 10 δάχτυλα και τώρα είμαι 8. Όταν έδωσα το τελευταίο χτύπημα, δυστυχώς, όταν άνοιξα τα μάτια μου, έλειπαν ήδη 3 δάχτυλα και μισή μπαλάμη. Είναι η συγκλονιστική ιστορία του Κώστα Γεωργίου που το Πάσχα του 2005 και σε ηλικία 13 μόλις ετών έμελε να ανέβει τον δικό του Γολγοθά. Μια κροτίδα στα χέρια του άλλαξε για πάντα όσο ονειρεύτηκε. Από μια στιγμή απερισκεψίας ένα λάθος στιγματίστηκα εδώ και χρόνια. Υποβλήθηκα περίπου σε 30 χειρουργία για να μπορέσουν οι γιατροί μου, ο δόκτωρ Αλκιβιάδης Αλκιβιάδος και ο Κρις Φιασάς να φτιάξουν ένα χέρι. Όχι 100%, αλλά ένα περίπου 65-70% για να μπορώ να δουλεύω. Μετά από πολλαπλά χειρουργία, οι γιατροί πήραν δάχτυλο από το πόδι και το μετέφεραν στο χέρι για να μπορούν να μου βάλουν ακόμα ένα δάχτυλο και να φτιάξουν μια μικρή μπαλάνη. Τα όσα έζησε το βράδυ της Ανάστασης του 2005 θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη του. Δύο παιδιά κρατούσαν κάποια αντικείμενα στα χέρια τους. Τους ρώτησα τι είχαν και μου είπαν είχα μια κροτίδα. Τους είπα εγώ ψέματα είναι δική μου. Την έχασα από το Μεγάλο Σαββατό και έτσι την πήρα στα χέρια μου. Και άρχισα να επεξεργάζομαι. Ήθελα να πάρω αυτή την κροτίδα για να δείξω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Ότι είμαι μάγκας, εγώ την έφτιαξα και δεν φοβάμαι τίποτε. Αλλά δυστυχώς για μια στιγμή, να το πούμε σε κλάσμα δευτερολέπτου, έγινε ένα μικρό λάθος και έτσι έχασα μισή μπαλάμη, 3 δάχτυλα. Και είναι κρίμα από το Θεό γιατί γεννήθηκα με 10 δάχτυλα και τώρα είμαι 8. Η έκρηξη, το μεγάλο τραύμα, τα 30 περίπου χειρουργεία που ακολούθησαν θα τον συνοδεύουν για μια ζωή. Νιώθει όμως τυχερός στην ατυχία του. Αυτό άλλωστε του είπαν οι γιατροί που στάθηκαν στο πλευρό του. Όταν αντίκρισε ένα χέρι, μια μπαλάμη ενός 13 χρόνου εντελώς καταστραμμένη, είπε μετά από ξύπνησα, μου είπε ότι ήσουν τυχερός που δεν εκραγήκε στην κοιλιακή σου χώρα. Αν εκραγόταν εδώ, θα ήσουν ήδη νεκρός. 14 χρόνια μετά, ο Κώστας ακόμα συναντά στο δρόμο του εμπόδια. Σήμερα που είμαι 27 ετών, ζητώ βοήθεια από τους δικούς μου ή από φίλους να μου κουμπώσουν το πουκάμισο ή και άλλα απλά πράγματα που τα θεωρούμε εύκολα στην καθημερινότητά μας. Παρά τις δυσκολίες, αυτό που εισέπραξε από την κοινωνία ήταν αγάπη. Ακόμα και μέχρι σήμερα με στηρίζουν όλοι, σε ό,τι και αν κάνω, σε όποια αποφάση και αν πάρω, στα πάντα. Περπατήσαμε για λίγο μαζί του και καταλάβαμε πόσο εύκολο είναι ένα λάθος να σου σημαδέψει τη ζωή. Κι όμως η δύναμη που πηγάζει από μέσα του συγκλονίζει. Νομίζω ο Θεός στέλνει τις δοκιμασίες στους δυνατούς και όχι στους αδυνατούς. Αν σου έλεγε κάποιος ότι μπορείς να γυρίσεις το χρόνο πίσω, ποιο θα ήταν αυτό που θα άλλαζες? Εντάξει, σίγουρα αν μπορούσαμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, όχι μόνο εγώ, αλλά όλος ο κόσμος, θα αλλάζαμε πολλά πράγματα. Αλλά υπήρξε αυτή η κακιά στιγμή, δεν γυρίζει ο χρόνος πίσω και προχωρούμε και βλέπουμε μπροστά. Στόχος του να πείσει τους νέους και τα παιδιά να μείνουν μακριά από το κακόγουστο, όπως μας είπε, έθιμο, το οποίο χαρακτηρίζει πόλεμο. Κάθε χρόνο βρίσκεται στο πλευρό της αστυνομίας. Στόχος του, οι νέοι να γυρίσουν την πλάτη στις κροτίδες. Κάνουμε αυτές τις διαλέξεις για να αποτρέψουμε παιδιά στο να παίζουμε αυτόν τον κακόγουστο έθιμο. Γιατί δεν είναι έθιμο, αλλά ένας πόλεμος. Και έχει το θάρρος, το σθένος, την παιδεία να βρεθεί μπροστά σε κοινό και κυρίως μπροστά σε νέους και να μας διηγηθεί την ιστορία του. Ο Κώστας έχει περάσει πολλά και νομίζω ότι είναι ίσως το καταλληλότερο πρόσωπο για να μας καταδείξει ακριβώς τις τραγικές συνέπειες που μπορεί να έχει μια στιγμή απερισκεψίας. Το μήνυμα που θέλω να στείλω εγώ προσωπικά είναι να μείνουν όσο γίνεται πιο μακριά, γιατί δεν αξίζει για έναν μπαμ να στιγματιστούν ήδη για μια ζωή. Ο Κώστας είναι ένας νέος με όνειρα, φιλοδοξίες και αγάπη για τη ζωή. Ένας άνθρωπος που έβαλε στόχο να μην επαναλάβουν άλλοι το δικό του λάθος.